Λοιπόν, στρατηγική βάθος από τον Νικόλα Αντελεβάντα. Ξέρω ότι επεινάσετε για αυτό που χειροκροτάτε, αλλά αν πειραθεί, διότι να τελειώσει εδώ και να πάμε. Λοιπόν, στρατηγική βάθος. Η ατζέντα μας. Τι είναι το Native and Roller Tree. Θα δούμε τι είναι το Foster and Roller Tree και διαφορές τους. Πώς θα βρίσκουμε στο τάγο της μας. Για τους καινούριους υποψήφιους που τώρα είναι να το δείτε με τη γραμμή να αναδείξει σας μετά, να σας φανεί λίγο παράξενο τώρα γιατί ακόμα δεν πιάσετε το ψηφιακό γραφείο σας. Σε τι μας χρησιμεύουν, τι είναι η στρατηγική βάθος που μιλήσαμε πιο πριν, ποια είναι η σημασία της και παραδείγματα της στρατηγικής βάθους. Λοιπόν, το Native and Roller Tree. Το Native and Roller Tree είναι τα άτομα που γράψαμε εμείς στην OGI και όσοι εκείνοι έφεραν στην ομάδα. Δηλαδή γράφω εγώ την Μαρία, η Μαρία έφερε την Ελένη, η Ελένη ούτω καθεξής. Το Foster and Roller Tree είναι οι άνθρωποι που γράψαμε στην OGI, όσοι εκείνοι έφεραν στην ομάδα, και όσους μας έδωσαν η γραμμή αναδοχής ως downline, τοποθετημένη σε γραμμές βάθους, με Foster Sponsor τον upline μου στη γραμμή. Δηλαδή, εσύ βάλεις την Μαρία, η Μαρία βάλει την Ελένη, της Ελένης έρχεται κάποιος άλλος και βάλει τον Γιώργο. Δεν είναι εμείς που βάλαμε τον Γιώργο, αλλά έβαλε τον η γραμμή αναδοχής. Ωραία, τούτη είναι η διαφορά. Λοιπόν, τούτο είναι το ψηφιακό μας γραφείο. Πάμε στο globalagia.com, βάζουμε τους κωδικούς μας και enter back office. Ναι. Βλέπετε εδώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ερχόντας εδώ έχει διάφορες επιλογές. Εμείς τώρα πάμε στο genealogy, το γενεολογικό μας δέντρο δηλαδή, που να δούμε και τη στρατηγική βάθος εδώ πέρα. Και πάμε στο enroller tree. Υπάρχει, και για όσους ξέρουν και στο matrix και όλα αυτά, υπάρχει ένα σύνδεσμος που πάρει εσάς αυτό την εδώ. Αλλά θα το κάνουμε πιο απλά τώρα, πάμε στο enroller tree. Αυτό αμέσως μας παίρνει στο Enroller Tree. Εδώ βλέπετε είναι ο κωδικός μας. Εδώ βάλει διάφορα στοιχεία, πώς είναι οι συνεργάτες μας, πώς είναι η ομάδα κτλ. Λοιπόν, πατώντας πάνω του, βλέπετε εδώ, εδώ που τους γράφει, γράφει ας πούμε τους, ό,τι δεν βλέπετε με μαύρον εδώ, είναι οι συνεργάτες μας. Λοιπόν, μια σημασία εκτός που ήταν να βλέπουμε το δικό μας δέντρο, είναι, για παράδειγμα, αν έβαλα δαμέ, βλέπετε που γράφει κόκκινο. Τούτο σημαίνει ότι το fail που λέει for 4 μέρες είναι ότι πρέπει να ανανεώσει τη συνδρομή του συνεργάτη σας. Τούτο είναι για απλά σκοπούς. Μπορείτε να το κάνετε και από το contact manager όπως ξέρετε, αλλά εντός που θα είναι κρίσιμο για να πείτε του τάδε ατόμου, ξέρεις, ανανέωσε τη μηνιαία συνδρομή σου. Γιατί αν δεν ανανεώσει, θα να χάσει και όλος από κάτω. Και οι υπόλοιποι άλλοι, όπως βλέπετε, είναι τα άτομα που γράψαν τους συνεργάτες. Λοιπόν, στο Native and Roller Tree, όπως είπαμε, η τοποθέτηση των ατόμων γίνεται αυτόματα. Δεν τους βάλουμε εμείς. Δεν τα θεωρίζουμε εμείς που να τους βάλουμε. Εκεί που τα βάλουμε είναι στο επόμενο. Λοιπόν, το Foster Tree, όπως βλέπετε πάλι κάνουμε εκεί. Εδώ την ώρα που το πατάτε, βάζεσαι στα δύο πόδια. Όσοι είχαμε το δεύτερο πόδι. Με το πρώτο πόδι είναι 1.100 άτομα, μετά αρχίζετε για το δεύτερο πόδι για να φτάσετε τον ομαδικό τζίρο. Πρέπει να δούμε μετά, με τον ατόμινο. Ξέρω για τους καινούριους τώρα λίγο παράξενα δουλειά, απλά έχετε τα πίσω μέρος του κεφαλιού σας και μετά με την γραμμή αναδοχής που να μπείτε με το παρόν να γίνουν οι πρώτες εδώ όπως βλέπετε πάνω, όπως είδατε πριν τα δύο πόδια, δηλαδή όπως είδατε εδώ, θα πατούμε τα, αν πατήσετε πάνω στο κάθε ένα ξεχωριστά από τα δύο πόδια, φέρνει τα άτομα που βάλασε. Τα άτομα που έβαλαν αλλά και τα άτομα που έβαλε, όπως είπαμε πριν, και η άλλη γραμμή αναδοχή. Σωστά, δηλαδή κάποιος έβαλε κάποιον, προχωρώντας εδώ, ας πούμε το ζαμέ, μπορεί να μην τον έβαλαμε εμείς, να μην ξέρουμε. Πώς ευρέθηκε, ήρθε άλλος και έβαλε τον κάτω από εμάς. Γιατί τον έβαλε κάτω από εμάς, για να κάνει το δικό του ομαδικό τζίρο. Αλλά τούτο είναι το σύνολο που βλέπετε. Άρα βλέπετε έτσι, μπορεί να πάει πάρα πολλά το βάθος, γιατί πατώντας εδώ κλικ πάει πάρα πολλά, απλά να κομψούν η διαφάνεια, θα το βάλουμε. Λοιπόν, στο Foster and Roller Tree την τοποθέτηση των νέων μελών την κάνει ο σπόνσορας μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Δηλαδή, εσείς πάτε και βάλετε το κάθε μέλος εκεί που θέλετε. Εγίνεται αυτόματα, όπως είδαμε πριν. Λοιπόν, σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το βάλετε, το σύστημα τους τοποθετεί εκτός γραμμής. Δηλαδή, να δείτε στο δέντρο σας να το μετάξει πολύ κοντά και εσείς, αν θέλετε να το μετακινήσετε, να υπομισθείτε $10 την καθένα μετακίνηση. Άρα, δεν το θέλουμε τούτο, αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τα πούμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και πού τους τοποθετούμε εμείς. Τώρα, θέλει προσοχή. Όλοι οι μαδικοί τίτλοι που να δούμε σε λίγο και κατά συνέπεια και οι αμοιβές που βασίζονται στη στρατηγική τζίρου προκύπτουν από το Foster and Roller Tree που είδαμε πριν. Οπότε, τότε απλά να το έχετε υπόψη σας.
Δούμε λίγο πέρα τη στρατηγική βάθος που μίλησαν πριν, που μίλησαν διάφοροι πριν. Συγχαρητήρια σε όλους για τις ομιλίες που είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, στρατηγική βάθος, τεράστια ευκαιρία που δημιουργείται, τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Τι είναι η στρατηγική βάθος? Είναι μια απλή διαδικασία όπου ένας συνεργάτης τοποθετεί συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένες ομάδες για να πιάσει το μοναδικό του τζίρο. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και δημιουργία τεράστιων ομάδων. Δημιουργείται επαγγελματίε σε κάθε ομάδα, όπω είπε πριν ο Γιώργο, ο ένα μπορεί να είναι καλό στο marketing, ο άλλο μπορεί να είναι καλό στην πρόσκληση, αν θυμάστε που το είπε πριν. Δημιουργεί τεράστιο τζίρο, δημιουργεί ομαδικότητα, δηλαδή νιώθει η ομάδα σα ότι άλλο να είσαστε μόνοι σα, άλλο να έχει ομάδα να είσαστε μετά. Τούτο κάνει και πιο καλά προσωπικά αποτελέσματα για εσά. Δημιουργεί σταθερότητα και οικονομική ελευθερία. Λοιπόν, τα σημεία που κάνουμε τη στρατηγική βάθος. Ξεχάστε τα παγιά MLM Business Structure, ο οποίο ήταν ένας έφερνε τρεις, οι τρεις έβαλαν τρεις, τούτο μου πολύ λίγες είναι άνθρωποι πυραμίδα και αμέσως αρχίζουν οι κόκκινες γραμμές. Τώρα είναι ο ένας κάτω από τον άλλον, υποφελούμαστε όλοι από όλους και κερδίζουμε όλοι από όλους. Σε ένας εργάτης level marketing είπαμε δεν ισχύει εδώ. Πρώτη προτεραιότητα, πρώτη γραμμή, η λύση σε κάθε πρόβλημα, και να το δείτε μετά που να αρχίσετε, όσες πιο πολλές μπορείτε προσωπικές εγγραφές. Να σας λύσει πολλά προβλήματα, να σας λύσει πολλούς τον κεφάλαιο και να αποκτήσετε παραπάνω αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, η απόδειξη ότι δουλεύει, μικρή ελεύθερη αμοιβή για όλους. Αν τώρα εσείς να μπείτε σε ένα μήνα, τώρα αρχίσετε να μπείτε σε ένα μήνα, να δείτε ότι ήδη έχετε 2-3-4 δολάρια, να πείτε να πού τα έπιασα. Δεν δούλεψα εγώ αυτά. Δεν δούλεψα, αλλά δούλεψαν άλλοι για εσάς. Η στρατηγική βάθος. Δημιουργία ορμής. Δηλαδή θέλετε, νιώθετε ορμή, νιώθετε συνέχεια το momentum στα αγγλικά, νιώθετε συνέχεια έτσι ότι προχωράτε. Και άμα δημιουργήσετε ορμή, έτσι σταματούμε. Αν εξηγηθεί καλά η στρατηγική βάθος, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα υποψήφιος να πει όχι. Καλή ώρα σαν μερικούς υποψηφίους, σαν και εσάς που σκέφτεστε θα μπείτε όλοι. Και ακόμη μικρότερη να φύγει. Τι εννοούμε ακόμα μικρότερη να φύγει? Νιώθετε άτομα στην μια συγκρομή πρέπει, να πρέπει να ανανεώσουν. Όμως τους εξηγήσετε τη στρατηγική βάθους, σίγουρα να θέλουν να ανανεώσουν και θα θέλουν να φύγουν να πούν «Α, δεν κοίμασα μόνο ένα μήνα το θέλω». Πάμε στα τεχνικά κομμάτια. Τέζουμε μόνο δύο κλάδους τη φορά, δύο πόδια. Τα πρώτα τρία πακέτα που συνεχίζουμε να κάνουμε, πάλετε τα πάντα στον πρώτο κλάδο. Άσχετα ακόμα και αν έχετε ομάδα, ας πούμε, 50-60 άτομα, που δουλεύετε για μένα, σας πούμε, αλλά άλλοι, αλλά εσείς πρέπει να τους βάλετε στον πρώτο πόδι. Και τηρούμε τα νέα ζωτικά σημεία. Λοιπόν, ποια είναι αυτά? Πότε ξεκινούμε το δεύτερο μας πόδι, το δεύτερο μας κλάδο? Αυτά πάντα σε συνεννόηση με τη γραμμή αναδοχής, έτσι. Λοιπόν, όταν έχουμε εμείς, όπως είπαμε πριν, προσθέσει τρία πακέτα συνεργαζόμενων στον πρώτο κλάδο. Υπάρχουν συνολικά 4 ενεργοί στον κλάδο, στον πρώτο κλάδο και 20 άτομα ομάδα. Δηλαδή το 4 θα ήταν ακόμα 5, τουλάχιστον 20 άτομα ελάχιστα. Ο τρίτος κλάδος τώρα, πότε το ξεκινούμε? Ξεκινά όταν ο πρώτος κλάδος έχει 10 ενεργούς συνεργάτες και 100 άτομα ομάδα. Ο δεύτερος κλάδος έχει 4 ενεργούς συνδρομητές και 20 άτομα ομάδα. Και ο πρώτος κλάδος πρέπει να έχει αποκτήσει ορμή, τζίρο δηλαδή 3.000, και αρκετές εγγραφές, σαν να με 50 νέες εγγραφές κάθε μήνα. Όταν λέμε ενεργός, συμμετέχει στις περισσότερες εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις. Να ξυμίσει βάλει στο κέρα το φόρμα πριν φουσκώσει, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι δεκίνης momentum, πρέπει να έχετε ορμή, υπάρχει ορμή. Λοιπόν, να κάνω ένα παράδειγμα. Έχω χιλιάρι πακέτων και επίσης ασυγκρομή 350. Για τους καινούργιους υποψήφιους, αντί να διασκώσει 8 ευρώ, προπληρώνεις ένα χρόνο την ετήσια συνδρομή σου. Οπότε, 1000 και 1350 έχεις εσύ αμέσως 1350 τζίρο. Ωραία. Θέλω να φτάσω στο επίπεδο του supervisor, ομαδικό κύκλο 3000 τζίρο. Από κάθε κλάδο δικαιούμε μόνο το 1 τρίτο, δικαιούστε παραπάνω. Εντάξει, άρα από τις 3000, από κάθε κλάδο, από κάθε πόδι, δικαιούστε 1000 δολάρια. Είμαστε δολάρια. Λοιπόν, πρώτο πόδι, πρώτος κλάδος, έχει 30 άτομα. Βλέπετε εδώ? Να φέρω πιο κοντά. Είναι μια χαρά. Την πίσω, βλέπετε? Ναι ή όχι? Ναι. Θα βγεις επειδή. Ναι. Λοιπόν, ένας συνεργάτης τώρα που τον έβαλα στο κλάδο η Upline μου, βρίσκεται στη θέση 20, ωραία. Είναι εδώ, στο 20. Άρα έχει 10 άτομα από κάτω. Ναι. Γράφω τώρα στη θέση 31. Ένα χιλιάρι μπακέτο.
Άρα αυτόματα όλοι από πάνω του δικαιούνται αυτό το 1000. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω 1350 όπως είπαμε πριν. Ωραία. Και 1000. Είναι 350. Για να φτάσω άρα στο επίπεδο του super budget που θέλω 3000 ευρώ, μένουμε 650 που το δεύτερο μου πλάνο, το δεύτερο μου πλάνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, το δεύτερο παράδειγμα. Πάλι έχω Edition Zero 1350. Και θέλω να φτάσω πιο ψηλό επίπεδο μετά το super budget του επίπεδου του manager, το οποίο είναι 7000 ευρώ. Πρέπει να φτάσω 7000 δολάρια Zero. Τον πάλι 1350. Δικαιούμαι το 1 τρίτο πάλι με 7000, το οποίο είναι 2333. Άρα τώρα έχουμε δύο κλάδους που έχουν 0. Ο πρώτος κλάδος έχει 100 άτομα και 0, 3000. Εντάξει, 3 και 3000, ωραία. Πρώτο. Το δεύτερο body έχει 30 άτομα, 30 άτομα και 2000 ζύρω. Ερώτηση, που δείχνει 3000, πόσα λίγαμε να πιάσω. Πόσα λίγαμε, το 1 τρίο, το 7000, πόσα λίγαμε να πιάσω. 2333. Ναι, πίσω καταλάβετε. Μόνο το 1 τρίο δεν είναι μέσα 7000. Άσχετο με 3000, δεν θα πούμε 3 συντάλλη, θα πούμε 2333. Άρα, 2000. Το δεύτερο κλάδος 2000, σωστά. 2000 και 2333. 4333. Συν 1350. Περίπου 5700. Περίπου 5700, εντάξει. Άρα. Εντάξει, να μην άρα, πόσα είναι, 1300, στην ουσία εντάξει, 1317, αν πέσουμε τώρα σε λεπτομέρειε. Άρα, στην ουσία, θέλουμε να γράψουμε ένα χιλιάρι με ετήσια συνδρομή για να αποκτήσουμε το επίπεδο του manager. Με τη στρατηγική βάθου, εσύ έχει τον έλεγχο. Εσύ, γιατί δεν είναι όπω τον έχει φέρει όλη την τοποθεσία αυτόματα. Εσύ βάζει, εσύ καθορίζει πού να του βάλει πού για να αποκτήσει εκτός από τους προσωπικούς τους στόχους και τους ομαδικούς τους στόχους. Άρα εσύ έχεις τον έλεγχο. Η δικιά μου συμβουλή είναι να δείτε τη μεγάλη εικόνα, κάνετε υπομονή, θέλει υπομονή αυτή για να χτίσετε αποτελέσματα. Δείτε το μελλοντικό αποτέλεσμα που θα καταφέρουμε μήνες και χρόνια μπροστά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.